Δαβίδου κύριε Κύριλε, εκπρόσωπε της αυτής Θεοτάτης Παναγιώτης του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κύριε Θυναγόρα, Ποιμενάρχα της Θεοσός του Τάφης Επαρχίας, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ερυθρών κύριε Κύριλε, καθηγούμενε της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπικιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, Σεβασμιότατη, Θεοφιλέστατε, Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε της Καθολικής Εκκλησίας εν Αθήνες κύριε Σεβαστιανέ, Σεβαστοί Πατέρες, κύριε Δήμαρχε της Πόλεως του Ηλίου, εκπρόσωπε της Ελληνικής Βουλής, κύριε και κυρία Βουλευτή, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι καθηγητές, εκπρόσωποι φορέων, κύριοι άρχοντες της Μητρός Εκκλησίας, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που διοργανώνουμε με τον Δήμο Ηλίου και την Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης για εμάς τους Έλληνες δεν είναι μία σχολή όπως οι άλλες, που όταν σε λειτουργία ήταν σε λειτουργία απλά μετέφερε θεολογικές γνώσεις στους σπουδαστές της και έδιδε στο τέλος τίτλους σπουδών, αλλά μία θεολογική σχολή που λειτουργούσε σε χώρους μοναστηριού, στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και που στα 127 έτη της λειτουργίας της χάρισε στην Ορθοδοξία φωτεινές προσωπικότητες, λαμπρούς κληρικούς και άριστους θεολόγους, υπερασπιστές των οσίων και των ιερών του γένους μας. Από την Θεολογική Σχολή της Χάλκης αποφύτησαν 930 θεολόγοι. Από αυτούς 343 έγιναν αρχιερείς και 12 εξ αυτών αναδείχθηκαν οικουμενικοί πατριάρχες, 2 πατριάρχες Αλεξανδρίας, 2 Αντιοχίας, 4 αρχιεπίσκοποι Αθηνών και 1 αρχιεπίσκοπος Τυράννου. Από το 1971 η Θεολογική Σχολή της Χάλκης παραμένει κλειστή. Παρά το γεγονός αυτό δεν μπόρεσε να σβήσει από την καρδιά του κάθε Έλληνα. Και αυτό φανερώνεται από τον μεγάλο αριθμό προσκυνητών που επισκέπτεται καθημερινά καθ' όλη την διάρκεια του έτους την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης. Εκεί οι προσκυνητές, που δεν είναι μόνο Έλληνες, με δέος προσκυνούν το καθολικό της Μονής και με συγκίνηση διαβαίνουν τους χώρους της σχολής της βιβλιοθήκης και ξεναγούνται από τους πατέρες της Μονής. Φεύγοντας, είναι κυριευμένη με δέος και συγκίνηση, ευχόμενη να επανελειτουργήσει λίαν συντόμως. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός της εκδήλωσής μας. Από εδώ, από τα δυτικά προάστια των Αθηνών, να ταξιδέψει η ψυχή μας στη Χάλκη, να συγκινηθούμε, να στρέψουμε τους οφθαλμούς μας στο μαρτυρικό φανάριο και να κατανοήσουμε τον αγώνα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου για την επανελειτουργία της. Έχουμε τη χαρά και την ευλογία να έχουμε ανάμεσά μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ερυθρών κύριο Κύριλο, καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, που εντός ολίγου ο Δήμαρχος της πόλεως μας θα τον τιμήσει και την συνεισφορά του στην Εκκλησία και τον Ελληνισμό. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ερυθρών κύριος Κύριλλος διαδέχθηκε στην Ηγουμενία τον δραστήριο και λόγιο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κύριο Ελπιδοφόρο, που για 8 συναπτά έτη υπηρέτησε τη Χάλκη, κάνοντάς την διεθνώς γνωστή, καθιστώντας την κέντρο πολιτισμού και γραμμάτων, οργανώνοντας πολιτιστικές βραδιές, συνέδρια,
προβαίνοντας σε εκδόσεις βιβλίων, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Βουλή για τη Βιβλιοθήκη και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την μελέτη ανακαίνησης και αποκατάστασης των κτηρίων. Ο νέος ηγούμενος συνεχίζει το έργο του προκατόχου του και σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον εφοπλιστή κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο, άρχον έξαρχο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους για την ανακαίνιση του κτηρίου της Ιεράς Μονής της Χάρκης, βάσει της μελέτης ανακαίνησης που καταρτίστηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά στη σημερινή μας εκδήλωση να μας παρουσιάσει το έργο της Θεολογικής του Σχολής της Χάλκης ένας εκ των τυχιούχων αυτής, ο άρχοντας διδάσκαλος του γένους και διευθυντής του πρώτου Πατριαρχικού Γραφείου κύριος Κωνσταντίνος Δελικοσταντής, ο πότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πολύ και έχουμε βεβαία την πεποίθηση ότι ο λόγος του θα μας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την Θεολογική Σχολή της Χάρκης. Η εκδήλωσή μας τελεί υπό την αιγίδα της αυτού Θειωτά της Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Εκπρόσωπος αυτού είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου κύριος Κύριλλος, καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών.